Πανικός στις 2 το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρας. Αντιεξουσιαστές επιτίθενται με μολότοφ σε αστυνομικούς που ακολουθούσαν την πορεία και συνέχεια ανάβουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Οι αστυνομικοί απαντούν με χρήση χημικών και δακρυγόνων, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική. Οι αστυνομικοί λίγα λεπτά αργότερα προχώρησαν σε προσαγωγή διαδηλωτών στην πλατεία Γεωργίου. Επικράτησαν αταραχή με πολίτες να διαμαρτύρονται έντονα και δεκάδες άτομα να κατευθύνονται στην αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας όπου έχουν μεταφέρει τους προσαχθέντες. Λίγο νωρίτερα οι αντιεξουσιαστές είχαν επιτεθεί σύμφωνα πληροφορίες αστυνομικό της ασφάλειας Πατρών, ο οποίος επέβαινε σε δίκη κλιμοτοσυκλέτα επί της οδού Κορίνθου, ενώ προκαλέσαν μικροφθορές σε σταθευμένο όχημα. Οι αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν στον αστυνομικό με σφεντόνες που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πετούσαν μεταλλικά σφαιρίδια επί της οδού Κορίνθου σε ύψος Πατρέως. Ο αστυνομικός έπεσε από τη μηχανή χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Όλα τα παραπάνω συνέβησαν στην πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Βλέπουμε τη συνέχεια μιας πολιτικής η οποία και θέλει να καταπνίξει την νεολαία αλλά και να μην επιτρέψει πραγματικά να διεκδικήσει δημοκρατικά δικαιώματά της όπως είναι η μόρφωση και μιλάω για την περίπτωση του Ρωμανού. Ζητάμε μαζική εξέγερση. Οι αγώνες του 8 της νεολαίας μας δείχνουν το δρόμο. Δεν θα μας νικήσουν, θα τους ρίξουμε. Παλεύουμε για τα δικαιώματά μας, για δωρεάν παιδεία. Παλεύουμε για τα εργατικά δικαιώματα των γονιών μας που τα βλέπουμε να καταπατούνται. Και ζητάμε όλο τον κόσμο στο δρόμο για να μπορέσουμε να τους ανατρέψουμε, γιατί τώρα είναι η στιγμή να τους ανατρέψουμε και πρέπει να το κάνουμε. Οι πορείες στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου αποκτούν ξεχωριστή διάσταση εξαιτίας απεργίας πείνας που πραγματοποιεί εδώ και 27 ημέρες ο φίλος του Γρηγορόπουλου Νίκος Ρωμανός, ο οποίος κρατείται με την κατηγορία της συμμετοχής στη ληστεία στην Τράπεζα του Βελβεντού.